Παύση των διαδηλώσεων ζήτησε ο πρόεδρος της Βολιβίας Εύο Μοράλες, καθώς ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών για το αποτέλεσμα των εκλογών της 20ης Οκτωβρίου. Ζητώ από όσους δημιουργούν οδοφράγματα και κάνουν διαδηλώσεις να κάνουν μια μικρή παύση μέχρι ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών να δημοσιεύσει την έκθεσή του. Οι Βολιβιανοί διαδηλωτές βγήκαν πάλι στους δρόμους της χώρας, ζητώντας επανάληψη των εκλογών, με τα επεισόδια να προκαλούν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων έξι. Είμαστε όλοι Βολιβιανοί και σαν Βολιβιανοί έχουμε το δικαίωμα να είμαστε παντού. Και δυστυχώς η κυβέρνηση νομίζει ότι της ανήκουν τα πάντα. Δεν το δεχόμαστε αυτό. Θα παλέψουμε για τη δημοκρατία, για το μέλλον της Βολιβίας και για την ελευθερία μας. Ο Εύο Μοράλες, που κέρδισε με διαφορά 10 μονάδων στην εκλογική αναμέτρηση της 20ης Οκτωβρίου, βρέθηκε στην εξουσία το 2006 ως ο πρώτος ιθαγενής ηγέτης της χώρας. Η καθυστέρηση της καταμέτρησης των ψήφων οδήγησε την αντιπολίτευση να κατηγορεί τον Μοράλες για νοθεία και τον πρόεδρο της Βολιβίας να κατηγορεί τον αντίπαλό του για προσπάθεια πραξικοπήματος.